Έχουμε μαζί μας το κεντρικό του ΠΑΟΚ, τον Τάσο Γάτση. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα σας. Και συγχαρητήρια για την νίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Φιλοξενώντας χθες τον κύριο Παϊσιάδη το μεσημέρι, είπε ότι τα παιδιά δεν το βλέπουν ούτε σαν αγκαρία, ούτε σε μια υποχρέωση να τελειώσουμε να πάμε διακοπές. Θα δώσουν το καλύτερο εαυτό τους. Δεν ξέρω πόσοι τον πίστεψαν ακούγοντας τον κύριο Παϊσιάδη, αλλά τελικά είδαμε στο παρκέ ότι ούτε σαν αγκαρία το είδατε, ό,τι είχατε το δώσατε και μάλιστα συνδυάστηκε με νίκη. Όταν είχαμε μαζευτεί μετά τον κορονοϊό που ξεκινήσαμε που πανήξαμε τα γήπεδα, σκεφτήκαμε ότι από τη στιγμή που ξεκινάμε να κάνουμε κάτι, το κάνουμε σωστά. Ξεκινήσαμε διπλές προπονήσεις κάθε μέρα προπόνηση, και ήμασταν απολύτως σοβαροί για αυτό το Final Four. Τώρα ξεκινήσαμε ένα παιχνίδι χθες πολύ άσχημα. Δεν το βάλαμε κάτω όμως και συνεχίσαμε να το παλεύουμε. Είμαστε μια ομάδα μόνο με Έλληνες παίχτες, χωρίς πολύ μεγάλο δυναμικό στον πάγκο του coach για κάποιες αλλαγές άμα χρειαζόντουσαν, αλλά το παλέψαμε και καταφέραμε να πάρουμε την νίκη. Και κόντρα σε μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός που και καλό πρόσωπο έδειξε πριν τον κορονοϊό και τίτλο κατέκτησε και είχε τη λιγότερη δυνατή απώλεια σε ό,τι αφορά τους ξένους. Ναι, ο Παναθηναϊκός ήταν σχεδόν πλήρες αν εξαιρέσουμε τον διαγώνιό τους, αλλά και πάλι η ομάδα ήταν πολύ δυνατή. Είχαν μπει πολύ δυνατά μέσα στο παιχνίδι. Αυτό που άλλαξε, Τάσο, τη ροή του αγώνα ποιο ήταν? Γιατί όντως στα δύο πρώτα σετ η εικόνα σας ήταν κακή, ο Παναθηναϊκός ήταν καλός, πήρε εύκολα τα δύο σετ νομίζω. Αλλά από το τρίτο σετ και μετά είδαμε μια διαφορετική ομάδα που πραγματικά δεν ξέρω αν ισοπαίδευε τον Παναθηναϊκό, αλλά σίγουρα είχε το πάνω χέρι και στα τρία σετ και στα δύο μέχρι να ισοφαρίσει και στο νικητήριο σετ. Τι ήταν αυτό που άλλαξε την ψυχολογία σας? Αυτό που άλλαξε μέσα στο παιχνίδι, δεν είχαμε κάτι να χάσουμε και γύρισε μπούμεραν την κατάσταση. Πήγε η πίεση στη μεριά του Παναθηναϊκού μόλις συνήθισαν κάποια αντίσταση και όλο αυτό γύρισε υπέρ μας. Καταλώσαμε και παίξαμε αυτό που μπορέσαμε να παίξουμε, γιατί σε ένα ξένο γήπεδο πρώτη φορά μπήκαμε χθες, ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ Τάσο έδειχνε... Καταφέραμε να γυρίσουμε το παιχνίδι, ναι. Ο ΠΑΟΚ έδειχνε outsider στη συγκεκριμένη σειρά των αγώνων. Είναι πλέον το φαβορί ή όχι με τη νίκη 1-0? Θυμίζω χρειάζονται δύο νίκες στον κόσμο που μας ακούει. Είναι ένα βήμα τώρα αυτό που κάναμε. Χρειαζόμαστε άλλη μια νίκη να κάνουμε και είναι διαφορετικά τα παιχνίδια το ένα με το άλλο. Τώρα πλέον ήδη παίξαμε μια φορά μαζί. Άλλη μια νίκη να κάνουμε, άμα κάνουμε την Παρασκευή, περάμε στην επόμενη φάση. Τρώγοντας έρχεται και η όρεξη, Τάσο, για το τρόπαιο, γιατί από την εικόνα που είδαμε Ολυμπιακός Φίνικας, ούτε Ολυμπιακός δείχνει να είναι σε full φόρμα, που νομίζω είναι λογικό για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για εσάς και τον Ολυμπιακό, μετά από ένα πολύ μεγάλο διάστημα απραξίας. Πιστεύω, αυτό που είπατε, τρώγοντας έρχεται και η όρεξη. Όλες οι ομάδες είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους αθλητές που έγινε τώρα και η πλειοψηφία των ομάδων είναι βασικά και όλες οι ομάδες είναι τυχεροί που δεν είχαν κάποιον πρόβλημα τραυματισμό. Σωστό. Και εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι. Γιατί όπως είδαμε και σε άλλα αθλήματα που ξεκινήσανε είχαν πάρα πολλούς τραυματισμούς. Ήταν κάτι πολύ δύσκολο αυτό που έγινε, να ξαναξεκινήσουν το πρωτάθλημα και να παίζεται στα μέσα του καλοκαιριού την ώρα που άλλες ομάδες ξεκινάνε προετοιμασία. Και πιστεύω να συνεχίσουμε έτσι με μια νίκη ακόμα την Παρασκευή. Από την πλευρά σας, Τάσο, την πλευρά των αθλητών, αυτή την επανέναξη πώς τη βλέπετε? Γιατί στις περισσότερες χώρες αθλήματα σε κλειστά γήπεδα δεν έχουμε. Είμαστε μια από τις εξαιρέσεις σε ό,τι αφορά το βόλιο, νομίζω από τις ελάχιστες. Ναι, από την πλευρά μας είναι κάτι πολύ, πολύ δύσκολο, γιατί για όλους υπάρχει μια ανησυχία για την υγεία των αθλητών και των τριγύρων, γιατί οι αθλητές δεν είναι μόνο να προσφέρουν θέμα, έχουν και μια ζωή, έχουν οικογένειες, έχουν τα πάντα. Ήταν κάτι πολύ δύσκολο, αλλά εμείς αποφασίσαμε σαν αθλητές, αφού θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, να συνεχίσουμε να παίξουμε και εμείς, να τα δώσουμε όλα. Στην ουσία ρισκάροντας κάποια πράγματα. Σωματικά, Τάσο, είστε εντάξει? Ένας αθλητής
μετά από μεγάλο διάστημα πραξίας να παίζει βόλι Ιούλιο, που νομίζω παραδοσιακά είναι για σας περίοδος διακοπών, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω αν έχει κανένα παίξει Ιούλιο. Ενδεχομένως εθνικές κάποτε να είχαν παιχνίδια, δεν τα παρακολουθώ και πολύ, αλλά γενικότερα πρωτάθλημα Ιούλιο δεν θυμάμαι εγώ. Ούτε εσύ φαντάζομαι έχει αγωνιστεί. Δεν θυμάμαι ποτέ. Θυμάμαι Ιούλιο να παίζω μόνο με τις εθνικές νέο να κάνω προετοιμασία. Σωματικά είστε εντάξει λοιπόν. Σωματικά. Σωματικά θεωρώ πως είμαστε εντάξει. Έγινε καλή δουλειά με τους γυμναστές, τους αρρωστές και με τον προπονητή αυτό τον ένα μήνα. Κοιτάξανε πάρα πολύ τη σωματική μας υγεία. Και θεωρώ πως σωματικά είμαστε εντάξει. Βέβαια, όπως είπα πάλι, είναι πολύ, πολύ δύσκολο, γιατί εμείς θα έρθουμε τώρα, θα μας καλέσουν σε ένα μήνα, ίσως και λιγότερο, γιατί μπορεί να ξεκινήσουμε ένα πρωτάθλημα, να ξαναξεκινήσουμε πάλι από την αρχή. Ναι. Πάντως, εντάξει, πέρα από την κουβέντα που είναι πολύ μεγάλη, okay, καταλαβαίνω και τη θέση σου, για το αν έπρεπε να ξεκινήσει και πάλι το πρωτάθλημα ή όχι, ακόμα και έτσι λοιπόν, με αυτές τις συνθήκες, τις πρωτόγνωρες και για εσάς τους αθλητές, δείχνει το βόλιο ότι μπορεί να προσφέρει συγκινήσεις. Αλλά δυστυχώς το άθλημα είναι σε πτωτική πορεία. Δηλαδή και αποχωρήσεις ομάδων έχουμε και το μέλλον είναι αβέβαιο του αθλήματος. Δηλαδή τα προβλήματα τα βιώνετε κι εσείς. Εντάξει, ανεξάρτητα αν έχεις τη χαρά, νομίζω, και την ευτυχία να είσαι σε μια ομάδα που είναι σε top έτσι, επίπεδο. Αλλά γενικότερα, σαν άθλημα, έχει πολλά προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή πάνω που έδειχνε, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ότι μπαίνει στα σπίτια του Έλληνα και κόσμο μπορεί να φέρει στο γήπεδο. Ναι. Τα τελευταία δύο χρόνια, και μάλλον θα πάει και για τρίτη χρονιά, βλέπουμε ομάδες να αποχωρούν. Γενικότερα ένα προβληματικό το τοπίο. Και είναι κρίμα, νομίζω, για το βόλι σαν άθλημα και για εσάς. Είναι πάρα πολύ κρίμα και το είδαμε ακόμα και με μια άλλη ομάδα που αποχώρησε οριστικά, η οποία είχε χρόνια προβλήματα. Κάθε χρόνο, όπως φαίνεται στο ελληνικό βόλι, τα πράγματα γίνονται και χειρότερα. Οι ομάδες που πρωταγωνιστούν είναι συγκεκριμένες και πάντα βρίσκεται λύση για να συμπληρωθεί η δεκάδα ενός πρωταθλήματος. Και γενικότερα, και στον αθλητισμό, δηλαδή και τον μπάσκετ δεν διανύει και περίοδο. Ναι, ναι. Μάλλον ο αθλητισμός στην Ελλάδα, μάλλον κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να το δουν το θέμα όσοι ασχολούνται. Γιατί είναι κρίμα, εντάξει. Όπως τα βλέπω εγώ, όταν η κοινωνία δεν πάει καλά, σωστά, δεν θα πάει και ο αθλητισμός καλά. Εγώ έτσι τα βλέπω. Ο αθλητισμός είναι μια διέξοδο της κοινωνίας. Άμα η κοινωνία και ο κόσμος δεν έχει την οικονομική άνεση ή δεν είναι καλά, και ο αθλητισμός δεν θα πάει καλά. Ναι. Θέλω να πιστεύω πως θα αλλάξουν τα πράγματα. Μακάρι να θέλω αλλάξουν. Να πιστεύω πως θα μπουν πάλι χορηγοί στις ομάδες, το άθλημα θα ξανανοίξει προς τον κόσμο, γιατί δεν ξέρω αν θα ξαναμπεί κόσμο στα γήπεδα. Γιατί μόνο με τηλεόραση δεν γίνεται τίποτα. Ήταν πολύ περίεργο το συνέστημα αυτό χθες που ζήσαμε. Θέλω να πιστεύω πως θα αλλάξουν τα πράγματα. Είναι πολύ δύσκολα, δεν ξέρουμε από το Σεπτέμβριο τι θα ξαναγίνει. Και ευελπιστώ σε ένα καλύτερο μέλλον στο ελληνικό βόλεϊ, γιατί όπως τα βλέπουμε πάει πάρα πολύ χάλια. Ωραία. Εμείς να σε ευχαριστούμε που είσαι στο Λίμπερο. Ξέρουμε ότι έχετε και προπόνηση. Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Καλή επιτυχία την Παρασκευή. Μακάρι να τελειώσετε τη σειρά, να μην χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι και να μιλάμε μετά και να μας απασχολήσει ο τελικός, είτε με τον Ολυμπιακό είτε το Φίνικα. Δεν ξέρω αν βλέπεις κάποιο φαβορί στο άλλο ζευγάρι. Φαβορί. Ο Φίνικας μπήκε δυνατά. Πιστεύω, άμα συνεχίσει έτσι, μπορεί να κάνει ζημιά στον Ολυμπιακό. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι αρκετά δυνατή ομάδα. Ωραία. Καλή επιτυχία και πάλι αύριο, Τάσο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια.